κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματα που μου θέσανε οι εισηγητές του νομοσχεδίου. Να πω στον κύριο Σταϊκούρα ότι θα υπάρχει νομοθετική βελτίωση για τα ξενοδοχεία που βάλατε. Να πω στον κύριο Θεοχάρη ότι για τις συντάξεις θα υπάρχουν μέτρα αργότερα, αλλά αυτό ό,τι υπάρχει έχει συμφωνηθεί και ακόμα δεν έχει συμφωνηθεί το χρονοδιάγραμμα. Θα το δούμε, αυτό ακόμα είναι υποσυζήτηση. Να πω στον κύριο Καμένο ότι όντως ο πρόεδρος της Ελστάτ έχουν πολλά μέλη από φορείς όπως το Eurostat, αλλά θα δείτε όμως ότι το τελευταίο λόγο το έχει ο Υπουργός Οικονομικών. Και επίσης να σας πω για το άλλο θέμα, θα το σκεφτούμε, να το συζητήσουμε και έχετε τη δέσμεσή μου, αν όχι 100%, 95% θα το λύσουμε στην Επιτροπή, αν όχι το 5% θα πάει στην Ολομέλεια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας πω λίγα πράγματα για τη διαπραγμάτευση, γιατί έτσι κι αλλιώς τα μέτρα τα ξέρετε, είναι εδώ μπροστά σας, θα τα συζητήσουμε. Η ελληνική κυβέρνηση δέχθηκε από την πρώτη στιγμή το συμβασμό του Μισελ Σαπάν, του Γάλλου Υπουργού Οικονομικών, που είπε ότι εδώ έχουμε δύο αρχές τις οποίες πρέπει να έχουμε ένα συμβασμό. Η αρχή της λαϊκής ετιμιγορίας και της δημοκρατίας από τη μια μεριά του ελληνικού λαού και από την άλλη μεριά η αρχή της συνέχειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κανόνων. Νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση δέχθηκε αυτό τον συμβασμό και προσπάθησε να φέρει μια συμφωνία πάνω σε αυτή τη βάση. Ποτέ δεν θριαβολογήσαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα και μάλιστα και ακόμα μετά από το δημοψήφισμα που κερδίθηκε με 60%, είχαμε μια συζήτηση, μια διαβούλευση με όλα τα κόμματα για να μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτή τη βάση. Πρέπει να σας πω ότι αυτός ο έντιμος συμβασμός μεταξύ των δύο αρχών δεν ήταν καλοδεχούμενοι από όλους. Μάλιστα υπήρχε μια έντονη αντίρρηση να υπάρχουν και μέτρα και παρεμβάσεις που ήταν σε διαφορετική λογική από την προηγούμενη μνημονιακή λογική. Αυτό φαίνεται σε τομείς όπως τις εργασιακές σχέσεις, όπου μας πιέζανε πάντα να κάνουμε πράγματα στην ίδια λογική. Στην τελευταία φάση είχαμε μπροστά μας να διαπραγματευτούμε ένα δύσκολο SLA, μια δύσκολη συμφωνία που συμπεριέχει και τα δημοσιονομικά μέτρα αλλά και τις μεταρρυθμίσεις, και σε αντιστάθμιση αυτών των δυσκολίων θα υπήρχε ένα επενδυτικό πρόγραμμα και κάτι για το χρέος. Θέλω να αρχίσω πρώτα με το SLA, με τη συμφωνία για τις μεταρρυθμίσεις και για το δημοσιονομικό πακέτο. Είναι προφανές στους πιο πολλούς και στους πιο πολλές από εσάς ότι αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι και όντως έχει πολλά πράγματα που θα έχουν ηφαισιακή επίδραση. Υπάρχουν πολλές μεταρρυθμίσεις που συνεχίζουν να είναι σε νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση και θα επηρεάσουν πολλές κοινωνικές ομάδες με αμφίβολη αναπτυξιακή ροπή. Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν αρκετά πράγματα μέσα σε αυτό το SLA που έχουν μια κατεύθυνση αναδιανομή. Για να πω μόνο ένα, πρέπει να σας πω για το φόρο αλληλεγγύης που θα είναι πάνω από τα εισοδήματα με 30.000 ευρώ κλιμακωτά, και για να δείξει η Βουλή των Ελλήνων και με συμφωνία με τα κόμματα που συζητήσαμε ότι τα πολιτικά πρόσωπα, παρόλο που δεν έχουν το μισθό
που είναι που προτείνουμε για όλα τα άτομα θα είναι στο 8%. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να περάσουμε όλα τα μέτρα αναδιανομής που θέλαμε. Για παράδειγμα, εμείς είχαμε την πρόταση να υπάρχει έκτακτη φορολογία στις επιχειρήσεις που είχαν κέρδος πάνω από τις 500.000 και η άλλη πλευρά δεν το δέχθηκε αυτό γιατί θεώρησε ότι θα ήταν αντιαναπτυξιακό, συνεχίζοντας την θεωρία ότι οι πλούσιοι για να δουλεύουν περισσότερο θέλουν περισσότερα χρήματα και οι φτωχοί για να δουλεύουν περισσότερο και να έχουν περισσότερα κίνητρα πρέπει να έχουν λιγότερα χρήματα. Αλλά θα δείτε ότι τουλάχιστον αυξάνεται ο φόρος των επιχειρήσεων από 26 στα 29. Συγχρόνως διαπραγματευτήκαμε και τις μεταρρυθμίσεις σε πιο μεσοπρόθεσμη περίοδος. Εκεί παίχθηκε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι όπου μας λέγανε οι χώρες που είναι πιο εχθρικές προς εμάς ότι αφού παίρνετε ένα πρόγραμμα με 82 δις θα πρέπει να έχετε και μεγαλύτερο πρόγραμμα. Εμείς το μεταφράσαμε αυτό ότι το μεγαλύτερο πρόγραμμα πρέπει να ασχοληθεί με τις μεγάλες τομές που χρειάζεται η ελληνική οικονομία, το ελληνικό κράτος, η ελληνική κοινωνία. Μαζί με τον ΟΣΑ και με την Παγκόσμια Τράπεζα και με άλλους διεθνείς οργανισμούς διαπραγματευόμαστε μέτρα για τη διαφθορά, για την διεύρυνση της φορολογικής βάσης, για το μετασχηματισμό του κράτους. Και νομίζουμε ότι αυτό δίνει μια δυνατότητα στις ελληνικές κυβερνήσεις στο μέλλον να μπορέσουν να ασχοληθούν με τα πραγματικά προβλήματα αυτού του τόπου. Άρα έχουμε ένα SLA που έχει πολλά αρνητικά με κάποιες προπτικές όμως, ειδικά στη μεσοπρόθεσμη περίοδο, και έχουμε από την άλλη μεριά το επενδυτικό πρόγραμμα του Juncker και τις λύσεις για το χρέος. Έχουμε μια υπόσχεση εδώ πέρα σε αυτό που έχουμε μπροστά μας, πολύ πιο ισχυρή από αυτό που πήρε η προηγούμενη κυβέρνηση το Νοέμβριο του 2012, που αν περάσουν όλα θα ξανασκεφτούμε. Εδώ έχουμε ότι μετά από την πρώτη αξιολόγηση από τους θεσμούς θα υπάρχει μια συζήτηση για το χρέος που μπαίνει μέσα και η περίοδος χάριτος, μπαίνει μέσα και η επιμήκυνση αυτού του χρέους και άρα έχουμε και μια υπόσχεση για το χρέος μετά από το 2022. Αυτό το βάζω στα θετικά αυτή της προσέγγισή μας. Θυμίζω τους βουλευτές ότι μέχρι πριν από λίγους μήνες δεν υπήρχε καμιά τέτοια υπόσχεση. Μάλιστα υπήρχε η υπόσχεση ότι δεν θα υπάρχει ούτε ένα ευρώ καινούριο για το ελληνικό κράτος, ότι τελειώσανε αυτά, ότι τώρα είμαστε μόνοι μας. Αυτό θεωρώ ότι μας δείχνει κάποια επιτυχία αυτής της διαπραγμάτευσης. Βεβαίως, όταν πήγαμε στο Eurogroup, με αυτή τη γενική εικόνα που είναι λίγο χοντροκομμένη, αλλά προσπάθησα να σας δώσω και κάποιες αποχρώσεις, υπήρχε, ας το πούμε, ένα θετικό και ένα αρνητικό και η γερμανική πλευρά έβαλε ένα άλλο αρνητικό για να επηρεάσει αυτή τη συζήτηση που ήταν το επενδυτικό ταμείο για τις ιδιωτικοποίησεις για να μπορεί να ξεπληρωθεί αυτό το χρέος. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό που επιδιώκει η Γερμανία είναι να πάει στη Βουλή και να πει ότι αντί ένα δάνειο 80-82 δις πόσο θα είναι, στην ουσία είναι 32 δις, γιατί το 50 από αυτά τα δις είναι ένα collateralized loan, δηλαδή είναι ένα δάνειο με εγγυήσεις. Στην αρχική αυτή πρόταση εμείς κάναμε αρκετές, μετά από πολύ επίπονες διαπραγματεύσεις, κάναμε αρκετές διαφοροποίησεις. Πρώτη διαφοροποίηση είναι ότι αυτό το ταμείο θα είναι στην Ελλάδα με ελληνική διεύθυνση και τη συμμετοχή της Κομισιόν. Η δεύτερη διαφοροποίηση είναι ότι ένα κομμάτι αυτού του ταμείου θα είναι για επενδυτικούς σκοπούς, δηλαδή θα φτιαχτεί ένα επενδυτικό ταμείο για να μπορέσει η Ελλάδα να ξεπληρώνει το χρέος της, όχι μόνο με πλεονάσματα, όχι
μόνο με ιδιωτικοποίησεις, αλλά μέσω από την ανάπτυξη. Η τρίτη διαφοροποίηση που δεν είναι γνωστό είναι ότι η αποπληρωμή αυτού του δανείου μέσα από αυτό το ταμείο θα γίνεται με τη χρονική διάρκεια που έχει το δάνειο. Δηλαδή μπορεί να ιδιωτικοποιήσει, να μπει μια δημόσια επιχείρηση, ένα δημόσιο περιουσιακό στοιχείο μέσα σε αυτό το ταμείο, άρα μπορεί να πουληθεί σε 20, σε 25 χρόνια, δηλαδή μαζί με το προφίλ του δανείου, και συγχρόνως μπορεί να αξιοποιηθεί αυτό το περιουσιακό στοιχείο στην ενδιάμεση περίοδο για τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας. Ήταν το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε και θα δούμε αν έχουμε την ικανότητα όλοι μαζί να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο ταμείο που θα έχει και αυτό το επενδυτικό στοιχείο και θα μπορέσει να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. 2-3 πράγματα τώρα θέλω να σας πω για τα πιο πολλά μέτρα. Θα δείτε ότι υπάρχει η απλοποίηση του φορολογικού συστήματος με τους 3 συντελεστές και με το 6,5 θα πάει στο 6. Υπάρχει το θέμα των νησιών που θα το διευκρινίσουμε σήμερα ή αργότερα με την υπουργική απόφαση ποια νησιά είναι μέσα, ποια δεν είναι. Να ξέρετε ότι το βασικό είναι, και αυτό το έχουν δεχθεί, ότι αρχίζουμε με τα νησιά που όλοι ξέρουμε, Μύκονος, Σαντορίνη, που είναι τα βασικά νησιά που έχουν πολύ μεγάλη τουριστική, τα πιο απομακρυσμένα νησιά από Ρόδος και Κό μέχρι Μυτιλίνη θα είναι στην επόμενη περίοδο μετά το τέλος του 2016, όταν θα έχουμε και θα μπορέσουμε να κάνουμε τις στοχευμένες πολιτικές αποζημίωσης για τους ανθρώπους που υποφέρουν πιο πολύ. Η συμφωνία προβλέπει τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης του ΦΠΑ, επομένως έπρεπε να βρεθεί μια κατηγορία υπηρεσιών από εκείνες που δεν επιβάλλονται ΦΠΑ μέχρι σήμερα. Επιλέξαμε λοιπόν να εντάξουμε στο ΦΠΑ τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών, ώστε να αφήσουμε εκτός πιο βασικές υπηρεσίες όπως οι γιατρικές και οι ταχυδρομικές. Συγχρόνως έχουμε τον κατάλογο των αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται σε συντελεστή 13 ή 6%. Όπως μπορεί κανείς να δει, η συντριπτική πλειοψηφία των βασικών τροφίμων, γάλα, ψωμί, κρέας, τυρί, γιαούρτι, λαχανικά, φρούτα, ρύζι, μακαρόνια παραμένει στο 13%. Παραμένουν επίσης στο πολύ χαμηλό συντελεστή 6% τα φάρμακα, τα βιβλία και οι εφημερίδες, που υπήρχε κάποια παρεξήγηση στις πρώτες εκδοχές του... Λίγο ησυχία, κύριε Πρόεδρε. Όχι από εσάς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάντε λίγο ησυχία παρακαλώ, γιατί και ο Υπουργός δεν μπορεί, τον διακόπτεται τον ηρμό της σκέψης τους, αλλά δεν είναι και ωραίο να είμαστε 4 επιτροπές. Ας κάνουμε λίγο ησυχία για να μπορέσει να ολοκληρώσει τη σκέψη του ο κύριος Υπουργός και να παραθέσει τις απόψεις της κυβέρνησης. Την απλοποίηση των συντελεστών του ΦΠΑ πρέπει να σας πω και το εξής. Δώσαμε μια πολύ μεγάλη μάχη που δεν την κερδίσαμε, ότι αφού το raison d'être, ο λόγος ύπαρξης δηλαδή της απλοποίησης, είναι να αυξηθεί η σπραξιμότητα του ΦΠΑ, ήταν παράλογο από τη μεριά των θεσμών να μην επιτρέπουν να μπορεί αυτή η αύξηση της εισπραξιμότητας να μετρήσει στο φορολογικό βάρος που θέλαμε για να μειωθεί το δημοσιονομικό κενό. Αλλά αυτό είναι τα κακά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι αν αυξηθεί η σπραξιμότητα, τότε αυτή η αύξηση και μαζί με όλα τα άλλα μέτρα που θα πολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή, θα μπορέσει είτε να ξαναμειωθούν κάποιοι συντελεστές, είτε να χρησιμοποιηθούν για άλλα μέτρα. Δεν έχω χρόνο να σας πω όλα τα άλλα που είναι μπροστά σας. Θα απαντήσω και στο τέλος, ίσως θα είναι πιο εύκολο αυτό, αν έχω χρόνο, κάποιες ερωτήσεις. Να πω μια συνολική εκτίμηση.
Είναι μια δύσκολη συμφωνία. Είναι μια συμφωνία που μόνο ο χρόνος θα φανεί, θα δείξει αν είναι οικονομικά βιώσιμη. Υπάρχουν και ηφαισιακά πράγματα, υπάρχουν και πράγματα που υπό όρους, άμα λυθεί το θέμα του χρέους, άμα υπάρχει ένα δυνατό επενδυτικό πρόγραμμα, αν ο κόσμος το πάρει με την αισιόδοξη πλευρά ότι έφυγε τελικά το Brexit, ότι αφού με κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει Brexit, δεν πρόκειται να υπάρχει Brexit ποτέ ξανά, μπορεί να δώσει η συνισταμένη των ηφαισιακών και μη ηφαισιακών μέτρων να είναι προς την ανάπτυξη. Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς να πει κανείς τι ισχύει για αυτή τη συμφωνία. Όταν ο Τσου Εν Λάι τον ρωτήσα μια φορά κάποια στιγμή τι άποψη είχε για τη Γαλλική Επανάσταση, είπε ότι είναι πολύ νωρίς να κριθεί. Νομίζω και εγώ ότι είναι πολύ νωρίς να κριθεί αυτή η συμφωνία. Θα δούμε μετά στη διαπραγμάτευση τι θα είναι η τελική εκδοχή μετά από 30-40 μέρες, 3-4 εβδομάδες προβλέπεται η διαπραγμάτευση. Να δούμε τι είναι το τελικό κείμενο και μετά όλοι και όλες μπορούμε να το κρίνουμε με νυφάλια, με σοβαρότητα και προπαντός με γνώμονα το συμφέρον των λαϊκών τάξεων, των μεσαίων τάξεων που έχουν υποφέρει τόσο πολύ σε αυτή τα τελευταία 5 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ.